μιας τρόμου στο Ηράκλειο για μητέρα και κόρη, οι οποίες έπεσαν θύματα τσαντάκιδων λίγα βήματα πριν φτάσουν στο σπίτι τους. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες 8 το βράδυ στην οδό Θερίσου. Άγνωστοι δράστες, οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, επιτέθηκαν στις δύο γυναίκες, ηλικίες 78 και 55 ετών, και αφού τις έριξαν στο έδαφος, άρπαξαν τις σάντες και διέφυγαν πεζοί. Φοβήθηκα, εγώ δεν μπορώ να συνέλθω όλη, δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα, παιδί μου. Δεν κοιμήθηκα καθόλου όλη νύχτα από την τερμάρα μου. Το χέρι μου πονούσε, ο αυσένας μου, το κεφάλι μου, όλοι πονούσα, όλοι πονούσα. Με το χτυπήμα που έκανα κάτω, πονούσα όλη νύχτα. Σοκαρισμένη, ηλικιωμένη, περιέγραψε στον τηλεοπτικό φακό τα εφιαλτικά λεπτά της επίθεσης. Εγώ δεν τους είδα καθόλου. Εγώ, ως να πάρει τη ζάντα, έπαιξε την περγά μου. Έτρεξε και πήγε στην περγά μου. Πήγε αυτό στην περγά μου και ο άλλος πήρε προς τα κάτω. Κουκούλα, φορούσε ένα λίγο σκούφο, λέει με άσπρη. Είχαμε λίγο κόρη μου, τους είδε τη ζάντα που κρατούσαν. Εγώ φώναζα αληστεία, αληστεία, μας κλέψανε, πόνοι μας κλέψανε. Πόσο το σχολιάσω, φοβόμαστε να περπατήσουμε στην ίδια μας τη γειτονιά και 8 η ώρα το βράδυ, τόσο νωρίς. Εγώ ναι, φοβάμαι να βγω νύχτα έξω, έτσι που έχουν γίνει πολλά επεισόδια εδώ στη γειτονιά. Όπως? Πολλές κλεψές. Πολλές κλεψές, αλητεία. Σαντά την κρατάτε? Τώρα όχι. Άλλες φορές κρατάω. Αλλά θα αρχίσω να μην κρατάω. Να μην κρατάω. Ειδικά το βράδυ δεν θα κρατάω. Θα βγαίνω έτσι έξω. Αρχικά η ηλικιωμένη νόμιζε ότι της έκανε πλάκα ο γιος της, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έζησε στιγμές τρόμου. Με μητέρα και κόρη να καλούν σε βοήθεια. Ακούω κάποιος και έρχεται πίσω μου και μου λέει: Φέστε, αφήστε τη ζάντα, αφήστε τη ζάντα. Την τρεβούσε, μου λέει: Αφήστε τη ζάντα. Και λέω: Ο γιο μου έρχεται που φαίνεται γκόρ του στην ενόργανη, και μου κάνει: Φαίνεται πλάκα ο Λευτέρης μου από πίσω. Θα έρθει ο γιο μα, είδε φαίνεται στον δρόμο που φαίνεται μάξι εδώ. Και δεν την άφησα εγώ τη ζάντα, αλλά έπεσε το μεταξύ κάτω. Έπεσα κάτω. Όπω έπεσα εγώ, έπεσε η κόρη μου από πάνω. Έπεσε η κόρη μου και παίρνει τη κόρη τη ζάντα. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση με δύο πολίτε να καταδιώκουν του δράστε. Ήταν λίγο από delivery, ήταν λίγο παιδιά, είναι καλά, ναι, και τις κυνηγήσαν να δείτε. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες σε κοντινή απόσταση από το σημείο της ληστείας, ενώ λίγο αργότερα ομολόγησαν τις πράξεις τους. Συμβαίνουνε βέβαια και θα έπρεπε έστω η αστυνομία να μπορεί να περνάει κάποιες στιγμές. Εσείς εντόπιτα ακούτε? Παραξενεύτηκα, βέβαια φοβάμαι, γιατί έχω και μητέρα μεγάλη και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Η 78χρονη έχει χάσει τον ύπνο της μετά το χθεσινό εφιαλτικό περιστατικό. Χειρουργία έχω κάνει, 4 έχω κάνει, αυτή τη στενοχώρα δεν είναι αυτό. Ήταν τα παιδιά μου, αλλά ήταν εκεί πέρα. Να προσέχουν. Τώρα βλέπω και στον δρόμο πήγε να κάτω, ξέβλεπα το τσάντης μακριά. Δεν ξέρω κατά έχω τσάντα, δεν κρατάω, όχι, ναι, φοβάμαι, δεν λέει τίποτα, ναι. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τσάντες των δύο γυναικών. Η μία τσάντα, η οποία περιείχε μόνο τρόφιμα, ανεβρέθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο, ενώ για τη δεύτερη τσάντα οι δράστες υπέδειξαν το σημείο που την είχαν πετάξει.